Κύριε Χρυσόγονε, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Μαυραγάνη. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι έχετε τηρήσει αποστάσεις από όλη αυτή την ιστορία στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών και προχθές σας άκουγα να μιλάτε για ατελές θεσμικό πλαίσιο. Τώρα, χθες είχαμε μία πρωτοφανή κίνηση να κατατεθεί μία τροπολογία υπογεγραμμένη από τον κύριο Παπά και από τον κύριο Σπύρτζη, η οποία θέλει μαύρο στα κανάλια μέσα σε 5 μέρες και βλέπουμε και να έχει κατατεθεί ειδικό σημείο στην τροπολογία με κονδύλι, αν και εφόσον χρειαστεί να φυλακιστούν καναλάρχες, να υπάρχει από τον προϋπολογισμό το χρήμα αυτό για να το στηρίξει. Θα ήθελα το σχόλιο σας επικαλούμενη τη στεγματική σας ιδιότητα. Κοιτάξτε, πρώτα μπορώ να διευκρινίσω ότι μίλησα για ατελές νομοθετικό πλαίσιο. Σωστά, αυτό είπα. Όχι σε σχέση με την ενεξελίξη διαδικασία. Όχι για την τροπολογία, για τα προηγούμενα. Μίλησα γενικώς. Δηλαδή, είτε ίσχυε το προηγούμενο καθεστώς, είτε το σημερινό, είτε κάποιο άλλο αυριανό, όπως και να έχει το πράγμα. Προσωπική μου άποψη είναι ότι χρειαζόμαστε συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου, ανεξαρτήτως δηλαδή του πώς είναι ξεκάθαρο, κύριε Χρυσόγονε. Είναι ξεκάθαρο. Ώστε οι καναλάρχες να έχουν τουλάχιστον τα κολλήματα που έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Είναι ξεκάθαρο, το αφήνουμε στην άκρη. Ναι. Θέλω να επικεντρώσουμε λίγο σε αυτή την τροπολογία. Η τροπολογία απεσήρθε, όπως ξέρετε. Δεν σας άκουσα. Η τροπολογία αποσύρθηκε. Απεσήρθε μετά από παρέμβαση του κύριου Βούτση, ναι. Ναι. Λοιπόν, από νομική άποψη, η κυβέρνηση δεν έχει καμία υποχρέωση να αναμείνει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αναστολή. Ναι. Από άποψη, ας πούμε, πολιτικής δεοντολογίας, ίσως θα ήταν καλύτερα να περιμένει να εκδοθεί η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Και βέβαια και το Ανώτατο Δικαστήριο ίσως θα μπορούσε να σκεφτεί το ενδεχόμενο να δώσει μια προτεραιότητα την υπόθεση αυτή, ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν τελεσμένα γεγονότα. Άρα λέτε πρέπει να προηγηθεί μια απόφαση από το ΣΤΕ πριν από όλα αυτά που βλέπουμε τώρα να προχωράνε. Επαναλαμβάνω, από άποψη πολιτική διοντολογία. Καταλαβαίνω τι λέτε. Θα ήταν σκόπιμο η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, όποια και αν είναι, να εκδοθεί πριν δημιουργηθούν τελεσμένα γεγονότα. Γιατί αν έχουν κλείσει τα κανάλια και μετά από 2-3 μήνες. Δεν έχει νόημα. Παράδειγμα, ενδεχομένως το ΣΤΕ έβγαλε μια απόφαση που θα έλεγε ότι ο νόμος είναι αντισταγματικός. Καταλαβαίνετε ότι το τελεσμένο γεγονό δεν μπορούσε να μεταγραφεί, διότι οι επιχειρήσεις, οι τηλεοπτικές από οικονομική άποψη ήδη θα είχαν πέσει έξω. 2-3 μήνες θα κάνει για Γενάρη μιλάμε. Οι κινήσεις αυτές, κύριε Χρυσόγονε, όπως η τροπολογία η χθεσινή του κυρίου Παπά, δείχνουν ότι πάνε να προλάβουν κάποιες αποφάσεις. Δεν θέλω να κάνω τέτοια ερμηνεία. Σας επαναλαμβάνω ότι και το ΣΤΕ από την πλευρά του θα μπορούσε ενδεχομένως να σκεφτεί να επιταχύνει, αν και δεν θέλω να κάνω υποδείξεις. Καταλαβαίνω. Το δικαστήριο ξέρει πολύ καλύτερα από όλους μας ποιος είναι ο φόρτος εργασίας του και σε ποιες υποθέσεις πρέπει να δώσει προτεραιότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήταν, πώς να σας το πω, άτοπο το ενδεχόμενο να έχουν υπάρξει τελευταία γεγονότα τα οποία δεν θα μπορούν να ανατραπούν εκ των υστέρων και μετά να συνεχίζει να γίνεται διάσκεψη στο ΣΤΕ και έκδοση αποφάσεως. Κάλιον εστί το προλαμβάνει. Κύριε Χρυσόγονε, το περιεχόμενο αυτής της τροπολογίας, δηλαδή η ποινή φυλάκισης καναλαρχών που δεν θα συμβαδίσουν με τις απαιτήσεις τις κυβερνητικές, το πρόστιμο που φτάνει ακόμη και το 1 εκατομμύριο, το κονδύλι που εγκρίνεται, αν και εφόσον χρειαστεί να φυλακιστούν, να δοθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το περιεχόμενο αυτής της τροπολογίας, εσάς σας βρίσκει σύμφωνο. Τώρα, αφού αποσύρθηκε και η τροπολογία, τι να συζητάμε για υποθετικούς ζητήματος. Κύριε Χρυσόγονε, υπήρξε. Το γεγονός ότι απεσήρθη είναι θετικό μεν και χάρη στην παρέμβαση του κυρίου Βούτση. Ωστόσο, υπάρχει μια πραγματικότητα. Η τροπολογία αποσύρθηκε. Τώρα, ας μην οξύνουμε κι άλλο το κλίμα. Εγώ θα έλεγα να κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μας να ρίξουμε τους τόνους σε σχέση με την υπόθεση αυτή. Να περιμένουμε την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας χωρίς να προσπαθούμε να επηρεάσουμε το δικαστήριο με κραυγές και ψηφίους και να οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι σύμφωνο με τις θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές που υπαγορεύουν την ανεξάρτητη λειτουργία της δικαιοσύνης και την λύση των συνταγματικών διαφορών με τον συγκεκριμένο αυτό τρόπο. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε, κύριε Χρυσόγονε. Αντιλαμβάνομαι και τη δυσκολία της θέσης, όπως και του κύριου Παπαδόπουλου. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν συμφωνείτε. Και μένω σε αυτό που λέτε ότι ευτυχώς απεσήρθη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να επανέλθει. Έτσι δεν είναι. Προσωρινό δεν είναι το θέμα της συγκεκριμένης απόσυρσης. Δεν μπορεί να επανέλθει. Ναι, συνδέεται όμως με την υπόθεση συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και θα ήθελα και εκεί να δω
μια υπεύθυνη στάση από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Mm-hmm. Βλέπετε ότι εδώ όπου απαιτούνται αυξημένες πλειοψηφίες για την εκλογή των μελών μιας ανεξάρτητης αρχής, υπάρχει διαχρονική δυσχέρεια. Η προηγούμενη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου των Τηλεόρασης είχε μείνει η ίδια ίσως καμιά δεκαετία χρόνια, μπορεί και λίγο παραπάνω, διότι διαχρονικά τα κόμματα δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν. Και μάλιστα ο πρόεδρος της προηγούμενης σύνθεσης ήταν ένας περίληκας ανώτατος δικαστής. Τα θυμόμαστε. Από αυτό το πρόβλημα, κύριε Χρυσόγονε, που όντως είναι μια παθογένεια. Μέχρι αυτού του σημείου, της πλήρους αναρχίας, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Αυτό λοιπόν είναι μια διαχρονική παθογένεια, όχι μόνο για τα ραδιοτηλεοπτικά πράγματα, γιατί και για άλλες ανεξάρτητες αρχές υπάρχει δυστοκία. Είναι μια διαχρονική παθογένεια του πολιτικού μας συστήματος. Πρέπει να ρίξουμε λίγο τους τόνους, πρέπει να δούμε κάποιες στοιχειώδεις συνενέσεις σε διαδικαστικά, γιατί εδώ μιλάμε για διαδικαστικό ζήτημα και για πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να έχουν μια σχετικό ευρύ αποδοχή και ένα υπερκομματικό ρόλο. Λοιπόν, σε άλλα συντάγματα, άλλων ευρωπαϊκών χωρών, εκεί όπου απαιτούνται συνενέσεις για αντίστοιχα πράγματα. Το φωνάζουμε κάθε μέρα, κύριε Χρυσόγονε. Παραδείγματος χάρη στη Γερμανία το Σύνταγμα για την ανάδειξη των μελών του Συνταγματικού Δικαστηρίου απαιτεί πλειοψηφία των 2/3. Και οι Γερμανοί τα καταφέρνουν και τους βρίσκουν. Εμείς γιατί δεν μπορούμε να βρούμε δηλαδή πρόσωπο μιας ευρύτερης αποδοχής. Ρητορικό το ερώτημα. Να καταλήξουμε τις πλειοψηφίες. Και θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε αυτό και στο πλαίσιο της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης. Μαζί σας. Επομένως, όταν περνάει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, μαζί σας. Δεν μπορώ να συμφωνήσω. Εγώ θα επιμείνω όμως στο γεγονός. Είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρόταση και αυτή η οποία μπορεί να πέσει στο τραπέζι. Θα συμφωνήσω με αυτό που.